Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. 5η, 21 προς 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Ξημερώνει η Παρασκευή. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Πάντα ξεκινάμε έτσι λίγο απότομα, αλλά εντάξει, θα εγκληματιστούμε. Λοιπόν, για να πω την αλήθεια, σήμερα ήμουν λίγο κουρασμένη λόγω μιας δύσκολης εβδομάδας που είχα, αλλά να είναι καλά τα φιλαράκια μου που μου έφτιαξαν τη διάθεση. Να ξεκινήσω από την κολλητή μου που έσκασε μύτη πριν από λίγο εδώ στο στούντιο και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα, Πέλα. Γεια σας. Ναι, ήρθε εδώ και μου έκανε έκπληξη. Λίγο τα φιλαράκια μου με τα ωραία τους λογάκια και το ότι ξέρω ότι μ' ακούνε από εκεί που βρίσκονται, δεν θέλει και πολύ διάθεση, μου έφτιαξε τελικά. Είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να σας κρατήσουμε συντροφιά με ελληνικά τραγούδια. Η σημερινή εκπομπή είναι έξτρα αφιερωμένη στο Γιάννη που ακούει εκεί στο ίντερνετ καφέ. Γιάννη, θα παίζουν πολλές αφιερώσεις. Λίγο έτσι να ξεκινήσουμε τη ροή του προγραμματός μας. Θέλω να μου πεις και πώς λέγεται το ίντερνετ καφέ που είσαι. Λοιπόν, κάτι ακούστηκε. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε και σταθερό σήμερα. 2313-022-040. Επαναλαμβάνω. 2313-022-040. Επίσης υπάρχει και ένα κινητό που μπορείτε να καλείτε και είναι WhatsApp. 697-29-60606. 697-29-60606. Φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook «Η Μουσική Εκδρομή» και η προσωπική μου σελίδα «Έφη Μάνου» στο Facebook. Στείλτε μας τα μηνύματάκια, χαιρόμαστε να σας ακούμε, χαιρόμαστε να διαβάζουμε τα μηνύματα, μπορείτε να βγείτε και στον αέρα. Είμαστε εδώ, θα πούμε πολλά το επόμενο δίωρο. Μείνετε κοντά μας. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε με Πέγκι Ζήνα. Δάσκαλε, αγαπημένε δάσκαλε, είσαι εδώ μαζί μας στην παρέα. Μεγάλη μας τιμή, προσκυνώ τον Βασίλη Τσικάρα που επιτέλους καταδέχτηκε να ακούσει την εκπομπή μου. Δάσκαλε, σε αγαπάμε πάρα πολύ να το ξέρεις. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σήμερα. Γιάννη μου, για σένα, για τον δικό μας Γιάννη λέω παιδιά που είναι στο ίντερνετ καφέ Corner, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους εκεί. Αν θέλετε δώστε μας και περισσότερες λεπτομέρειες για το μαγαζί, εδώ είμαστε εμείς. Και θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σου Γιάννη, να μιλήσουμε. Λοιπόν, για τη Μαρία που έχει πάει για ύπνο, μαράκι μου καλόν ύπνο, ξέρω ότι ξυπνάς πρωί, είναι σεβαστό. Να χαιρετήσω όλη μου την παρέα, τη σταθερή μου την παρέα, την ομαδάρα του Άρατου, με τον φοβερό μας δάσκαλο, τον Βασίλη τον Τζικάρα που μας ακούει σήμερα. Λοιπόν, από πού να αρχίσω, Ακριβή, Άννη, Έλπη, Ντέπη, Σοφία, Μαρίες, Αναστασία, Χριστίνα, Φιλίπ, Θωμάς, Γιάννης, Βενετία, Φέη, Σοφίες, η Εύη, Ευελίνα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, σας λατρεύω όλους, ήδη κάνατε τη νύχτα μου καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ, αφιερωμένο θα μου επιτρέψετε, special για το Βασίλη. Θα ακούσουμε Ρέμο, δύο ψέματα. Εδώ είμαστε πάλι, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή «Μουσική Εκδρομή».
Βασίλη μου, ξεκινάμε έτσι πάντα απαλά, μετά πάμε στα πιο χορευτικά και κλείνουμε με λαϊκά. Φυσικά μπορείς να μείνεις στην παρέα μας για όσο αντέχεις. Αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι για όλους εσάς. Θα ακούσουμε τον Πλούταρχο, Άνηση Αγάπη. Κάνα 2-3 ακόμη έτσι ήσυχα τραγουδάκια και μετά θα πάμε στα πιο χορευτικά για να αρχίσει το πάρτι. Γιάννη, σε καλώ σε 2 λεπτά. Λοιπόν, για την παρέα όλη εκεί που με ακούει, για τα φιλαράκια τα όμορφα που μου φτιάξατε τη διάθεση, για την ακριβή που υποσχέθηκε να μου πει τα κάλαντα, για την Άννη που έκανε μια όμορφη χειρονομία σήμερα και την ευχαριστώ, δεν ξέρω αν ακούω η Άννη και ο Πάνος εκεί, για όλους εσάς που είστε μαζί μας. Για σένα τρελό αγόρι. Να μη σε γνωρίσα ποτέ μου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για αφιερώσεις, σχόλια, για ό,τι εσείς θέλετε, και σταθερό και κινητό. Το σταθερό μας είναι το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Υπάρχει και ένα σταθερό WhatsApp 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης υπάρχει το mail του σταθμού, λατινικά κεφαλαία radio παπάκι eolas.org. Ράδιο παπάκι eolas.org. Υπάρχει η μουσική εκδρομή στο Facebook, η σελίδα, και η προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου, θα με βρείτε στο Facebook. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Γιάννη, σε καλό να σηκώσεις το τηλέφωνο παρακαλώ. Θα έχουμε το φιλαράκι το Γιάννη που είναι σήμερα στην παρέα μας και πιθανόν να είναι και την άλλη Πέμπτη μαζί μας. Μισό λεπτό, δεν ξέρω αν το σηκώνει, αν ακούει. Εφή μου, καλημέρα. Ω, καλημέρα. Και επίσης, κυρία Μάνου. Τι κάνεις, Γιάννη μου? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ετοιμάζει τη φιλία σου. Πλάκα κάνεις. Δική μου είναι η τιμή. Το εξής, ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, έχουμε όλοι μία ελπίδα να παραλάβουν Γιάννη. Από εμάς έναν κόσμο καλύτερο. Συγγνώμη, δεν θέλω να μιλάς για μένα. Θέλω να μου πεις, πρέπει να είσαι κοντά μας, έτσι, κοντά στο στούντιο, γιατί το στούντιο είναι στην Ξηροκρίνη, με αμπελόκηπους. Πρέπει να είσαι κοντά μας, το καφέ αυτό είναι εδώ, το ίντερνετ καφέ. Ωραία. Εκτός από το γεγονός ότι η καρδιά μου είναι κοντά σας, είμαι και εγώ κοντά σας. Χαίρομαι, χαίρομαι που μας ακούς. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθεις την άλλη Πέμπτη να κάνουμε μαζί εκπομπή. Με μεγάλη μου χαρά. Γιατί το υποσχέθηκες. Σήμερα ήταν να ετοιμάσω ένα παρτάκι εδώ, τελικά δεν βόλεψε. Θα το κάνουμε την άλλη Πέμπτη. Βέβαια ήρθε η κολλητή μου απρόπτως εδώ και γραμματέας μου, φροντίζει εδώ για όλα, για τα μηνύματα, μου διαβάζει τα μηνύματα να είναι καλά. Λοιπόν, είστε μεγάλη παρέα εκεί? Είμαστε δύο φίλοι και εγώ, δύο φίλοι που... Ωραία, θέλω ονόματα, μπορώ να ακούσω ονόματα? Είναι ο Χρήστος και ο Πέτρος. Ο Χρήστος και ο Πέτρος. Χρήστο και Πέτρο, ναι. Δεν ακούνε? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά τους μεταφέρω, είναι δίπλα. Ωραία, ωραία, ωραία. Στη διάρκεια της εκπομπής πιστεύω να με ακούσουν, τώρα παραμορφώνει και το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Λοιπόν... Μπορεί με χαρά ο Πέτρος που έχει και το μαγαζί να πει μια καλησπέρα. Ωραία, Πέτρο. Καλημέρα, καλησπέρα. Τα έχουμε μπερδέψει όπως νιώθει ο καθένας. Κανονικά είναι καλημέρα, αλλά... Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Πέτρο, και έχεις το Internet Cafe Corner, από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Ναι, βεβαίως, στην Αγίων Πάντων είναι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής. Είμαστε γειτόνι εδώ στο στούντιο. Ναι. Χαίρομαι. Λοιπόν, καθίστε στην παρέα, θα έχουμε πολύ ωραία τραγούδια. Θα πάμε σε πιο ζωηρά σε λίγο, ένα-δύο κομμάτια ακόμη και μετά ξεκινάμε ένα πλούσιο πρόγραμμα κεφάτο. Λοιπόν, χαίρομαι και εμείς χαιρόμαστε, σας ακούμε να ξέρετε κάθε μέρα. Ωραία. Σας θυμάμαι, μας αρέσουν τα τραγούδια που βάζετε. Κάθε μέρα δεν βγαίνουμε, αλλά ακούς προφανώς το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εν πάση περιπτώσει, Πέτρο μου, θες να χαρίσεις κάπου? Πώς? Θέλεις να κάνεις κάποια αφιέρωση κάπου? Αφιερώνω, θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Ναι. Σε αυτοί που μας ακούνε. Ναι. Και εύχομαι καλές γιορτές. Έτσι. Και εμείς ευχόμαστε, Πέτρο. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά να έχουμε και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Ευχαριστούμε που ήρθες στην παρέα μας. Και εγώ χάρηκα που... Να είσαι καλά. Καθίστε μαζί μας και θα περάσουμε υπέροχα στις δύο ζωντανά εδώ. Γιάννη μου, θα ξαναμιλήσουμε και ίσως και στη διάρκεια της εκπομπής. Τα λέμε. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτός ήταν ο φίλος μου ο Γιάννης, η παρέα όσο πάει και μεγαλώνει. Οι φίλοι τελικά, η οικογένεια βέβαια είναι το πάνω, αλλά οι φίλοι μας φτιάχνουν τη διάθεση, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι, θα ακούσουμε το Βαλάντι, νομίζω, σε ένα χαρτάκι έγραψα, ναι αυτό είναι. Ένα-δυο κομμάτια ακόμα και μετά πάμε σε χορευτικά, στην παρέα εκεί που ακούει. Δάσκαλε για σένα. Και σιγά σιγά πάμε σε πιο δυνατά κομμάτια, πιο χαρούμενα. Δάσκαλε, αν βγάλω όλη την τσαχπινιά μου και την τρέλα μου εδώ, δεν είμαι σίγουρη και ότι θα αρέσει και τόσο το αφεντικό. Άλλο το θέατρο, άλλο το ραδιόφωνο. Σοβαροί άνθρωποι είμαστε εδώ. Λοιπόν, αγαπημένοι, πάμε να ακούσουμε Πάολα... Μετράω τα κύματα για την ακριβούλα φυσικά. Λοιπόν, εκεί που έλεγα σήμερα ότι θα κάνω μια ήσυχη εκπομπή, βλέπω αγαπημένα πρόσωπα γύρω μου, βλέπω φατσούλες, βλέπω μηνυματάκια, πήρα τόση ενέργεια, είμαι καταχαρούμενη, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου, μπορεί να μην μου φαίνεται. Πελάκι μου, είσαι εδώ? Ναι, φυσικά, πάντα. Είσαι σε καλή διάθεση σήμερα? Εννοείται, δεν το συζητώ. Μάλλον πέρασες καλά πριν από εδώ, κάπου όχι, πρέπει απλά να ήσουν. Έχω τρελή διάθεση όταν μπορώ να έρθω εδώ, γιατί περνάω εδώ καλά. Ω Παναγία μου, λοιπόν. Πάμε με Πάολα, με ακριβή μαράκι. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας και δεν έχεις πάει για ύπνο για κατήρι μας. Φιλάκια πολλά, σ' αγαπώ αδερφούλα. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά εκεί, για την ακριβούλα που μου υποσχέθηκε Κάλαντα, για τον Γιάννη, για τον Πέτρο, για τον Χρήστο, για τον Κυριάκο, τον Σταυρίδη και την Ιωάννα, τους φίλους μας, τους τραγουδιστές που τραγουδάνε στην επαφή κάθε Παρασκευή και μας χαρίζουν ωραίες στιγμές, για τη Ρούλα τη φίλη μου που έχει το κίτρινο ποδήλατο, το μαγαζί, ένα υπέροχο μαγαζί εκεί στην Ευζώνων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πάολα, αφιερωμένο στην Ακριβούλα. Αυτό ήταν ο Σταβέντο με λίγο Πάολα, αλλά εντάξει, υπήρχε πάντως η Πάολα. Λοιπόν, είμαι Εύη Μάνο και η μουσική εκδρομή. Ζωντανά είμαστε εδώ στον αέρα. Μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο της εκπομπής μας για αφιερώσεις, σχόλια, ό,τι άλλο θέλετε. Δάσκαλε, σήμερα που με ακούσα έχω τρακ. Τόσο καιρό δεν είχα τρακ, στο θέατρο δεν έχω τρακ, αλλά σήμερα που με ακούς χάρηκα τόσο πολύ. Το Χριστινάκι δεν ξέρω πού είναι, λείπει εξωτερικό, δεν ξέρω. Ξεφανισμένο είναι. Αν μας ακούει τα φιλιά μου, στην Εύη την γλυκιά εκεί, το μουτράκι το όμορφο. Εύη μου, φατσούλα μου όμορφη, την ακριβή, τις Μαρίες, το Γιάννη με την παρεούλα του εκεί την όμορφη στο Internet Cafe Corner.
Παιδιά, είμαστε εδώ. Ό,τι θέλετε, τηλεφωνήστε. Εγώ και η Πέλα είμαστε. Πελίτσα, θες να αφιερώσεις κάπου σε κάποιον ένα τραγούδι, κάτι, μια αφιέρωση? Εγώ θα αφιερώσω στο Μάκη από τη Λάρισα. Έχω κολλήσει εκεί πέρα. Στην ωραία Λάρισα. Κολλήσαμε στη Λάρισα. Εντάξει, λοιπόν, Μάκη από τη Λάρισα, αν μας ακούς, εδώ έχουμε την Πέλα. Σου στέλνει τα φιλιά της, την αγάπη της. Εκεί μένει μόνιμα στη Λάρισα. Ναι. Πω, η αγάπη... Το Λάρισα σε είδα και λαχτάρισα. Η αγάπη ήρθε από μακριά. Εγώ ξέρω το άλλο. Ναι, σε είδα και τα λαχτάρισα με τα πικρά μαρούλια. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Ποια είναι τα πικρά μαρούλια? Όχι. Τα καπνά. Λοιπόν, συνεχίζουμε όσο πάμε, ανεβαίνει το κέφι. Πάμε σε δυνατά τραγουδάκια. Για σας. Πώς πάμε, ανεβαίνουμε, πετάει η ομάδα, πετάει. Με τούτα και με εκείνα ξεχάσαμε την οικογένεια, γιατί και οι φίλοι καλοί, αλλά και η οικογένεια, το α και το ω. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν αφιερωμένο εξαιρετικά για τον Τάσο, ελπίζω να μην σε πήρε ο ύπνος, για τη Στέλλα που σίγουρα κοιμάται, για τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα, τον Κωνσταντίνο και στην Καβάλα που μας ακούν. Για ξεκουνηθείτε και ελάτε Θεσσαλονίκη. Έχουμε υπέροχη πόλη στολισμένη, υπέροχα events εδώ. Μπορούμε να πάμε βόλτα στην παραλία, στην Αριστοτέλους, να περάσουμε υπέροχα. Για ξεκουνηθείτε όλοι από εκεί. Λοιπόν, στα φιλαράκια μου όλα που ακούνε σήμερα και είμαι τρεις ευτυχισμένη, στην κολλητή μου και γραμματέα μου Πέλα που είναι δίπλα μου, σήμερα δεν τη βλέπω και πολύ καλά, πρέπει να τα έχει πιει κάπου πριν, δεν ξέρω, σε βλέπω λίγο κάπως. Λοιπόν, σε όλη την ομάδα εκεί, και όταν λέω ομάδα εννοώ το θεατρικό εργαστήρι του θέατρου Άρατος, του Βασίλη Τσικάρα που έχουμε την τιμή σήμερα να μας ακούει και να είναι κοντά μας. Βασίλη, σ' αγαπάμε. Παιδιά, αν θέλετε να περάσετε ωραία, το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία. Ελάτε να μας βρείτε. Είμαστε στη Μοσκόφ. Τώρα το νούμερο, Βασίλη μου, δεν το θυμάμαι. Πίσω από τα δικαστήρια, κατεβαίνοντας αριστερά. Συγκεντρωνόμαστε κάθε Τετάρτη εκεί και περνάμε υπέροχα. Είμαστε μία φοβερή ομάδα, δεμένη, αγαπημένη, βγάζουμε τα εσώψυχά μας, δίνουμε παραστάσεις και όλα είναι φανταστικά. Εγώ κάθομαι φυσικά στο μάθημα, στην πρώτη σειρά, για να μην χάνω ούτε λέξη από τα λόγια του δασκάλου. Βασίλη, είμαι φαν σου, το λέω, σε λατρεύω και σε ευχαριστώ που υπάρχεις στη ζωή μου και σε ευχαριστώ για όλα αυτά που με μαθαίνεις. Το ίδιο θα πω και στη Χριστίνα μας, που δεν ξέρω αν ακούει. Είστε υπέροχοι, σας λατρεύω. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνο πολύ ωραίο. Θα ακούσουμε Βέρτη, έτσι, και μετά θα πάμε πάλι σε ξεσηκωματικά κομμάτια. Δάσκαλε, δεν ήξερα ότι σ' αρέσει και ο Βέρτης, δεν σε είχα και για τόσο ευαίσθητο, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ ζωντανά. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να ανακαλείτε, ελάτε, μην διστάζετε, ακριβή τα κάλαντα μου υποσχέθηκες που είναι. Υπάρχει ένα WhatsApp 697-29-6006-06, επαναλαμβάνω, 697-29-6006-06. Και υπάρχει και σταθερό τηλέφωνο 2313-022-040. 2313-022-040. Αφιερωμένο στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στο Γιάννη, στο ίντερνετ καφέ, και να κάνω μία, να συμπληρώσω μάλλον για το θέατρο Άρατος που σας έλεγα πριν, ότι είναι Μοσκόφ 12 ο αριθμός,
Είναι πίσω από τα δικαστήρια ακριβώς και αυτές τις μέρες υπάρχει μια πολύ ωραία παράσταση που μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε. Α, η ακριβή πήρε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Άρατο. Μισό λεπτό να βγάλουμε την ακριβούλα. Έλα, καλή μου. Έλα, έλα φούλα μου. Έλα, κοπέλα μου. Θα μας πεις τα κάλαντα. Φυσικά, γι' αυτό πήρα. Υποσχέθηκα. Ναι, αγάπη μου, αυτό λέω. Το υποσχέθηκες, αλλά δεν σ' άκουσα ως τώρα. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, αποφάσισα τελικά να πω το Ρούντολφ. Είναι πιο ωραίο, πιο χριστουγεννιάτικο. Ό,τι σου αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, Ρούντολφ το ελάφακι, με καρδούλα τα πίνει, θα πέφτει το βράφακι, έχει μύτη φωτίνη, οι φίλοι του λάμπιονι, το φωνάζουν και γελούν, τη μύτη του στο χιόνι, κρύβει όταν του μιλούν, όμως μια πρωτοχρονιά, είπε ο Άι Βασίλης, Ρούντολφ είσαι σύσοφος, έχεις μέσα σου το φως. Τα λάπια στο κόπαδι, χαμηλώσα με τα αυτιά και τρυφερή σαν χαδί, είναι όλα μη μάτια. Από τότε και κάθε καινούρια χρονιά, πρώτος του Ελκύθρου τραβά τα σκηνιά, ο Ρούντολφ οδηγεί τον Άι Βασίλη στη γη. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους. Αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου γλυκιά. Κάτσε να χαμηλώσω γιατί είχα δυναμώσει το μικρόφωνο, μην πάει να κάνουμε έτσι. Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβή με ακούει και ο δάσκαλος. Τώρα θα σου βάλει και βαθμό. Και μάλιστα θα πει ακριβή από την Πάολα πήγε στο Ρούντολφ το ελαφάκι. Ακριβούλα μου, καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Σε περιμένω ξανά στην εκπομπή μου όποτε θέλεις. Εννοείται. Αν θέλεις και την επόμενη Πέμπτη που μάλλον θα έρθει και ο Γιάννης, έτσι είπε, να μαζευτούμε εδώ έξω να πιούμε κανένα κρασάκι, να κάνουμε έτσι μια γλυκιά εκπομπή. Ωραία ιδέα, τέλεια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Φιλάκια σε όλους. Δεν λέμε καλά Χριστό. Θα περάσουμε, θα βρεθούμε, θα βρεθούμε. Θα λυτέψουμε. Και εγώ ψυχή μου, ευχαριστώ για τα κάλα. Δεν είσαι υπέροχο κορίτσι. Φιλάκια αγάπη μου, φιλάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε την ακριβούλα. Γλύκα, γλύκα, γλύκα κοριτσάκι. Πολύ ωραία ψυχούλα. Λοιπόν, λέγαμε για το Θέατρο Άρατος που βρίσκεται Μοσκόβ 12 και αυτές τις μέρες έχουν παράσταση το σπαγκέτι, αλλά ελληνικά. Αλλά ελληνικά δεν είναι, ναι. Πέλα, θα με βοηθήσεις λίγο με τις ημερομηνίες που είναι γραμμένες εκεί, γιατί δεν τις έχω δίπλα μου. Βεβαίως. Είναι 22 και 23 του μηνός. 12 του, ναι. 29. Ωραία. Στις 30. Ναι. Και μετά είναι στις 5, 6 και 7 Ιανουαρίου. Τέλεια, η γραμματέας μου, η Άννη στη γραμμή μας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Άννη μου. Έλα, γλυκιά μου. Παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα να αφιερώσετε το επόμενο τραγούδι στην καταπληκτική κοπέλα που μόλις τραγούδισε τα κάλαντα. Ω, για την ακριβή λέτε, βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε μια υπέροχη γλυκιά φωνή. Αυτό είναι μόνο, Άννη μου, τίποτα άλλο δεν θα μου πεις. Εγώ έχω πει το καλύτερο, δεν είσαι η Εύη, είσαι η Εφάρα. Είμαι, είμαι. Εγώ μπορεί να έχω γλυκιά φωνή όπως λες, αλλά εσύ είσαι μια κουκλάρα, μια ξανθιά κουκλάρα σεξοβόμβα που φέρνει, που φέρνει λίγο από τη Μάρλεν Ντίντριχ όταν κάνεις, το, όταν κάνεις έτσι το Μαλίμπου Κλάτ. Θα σας πω και εγώ τα κάλαντα την άλλη φορά. Όχι την άλλη φορά, τώρα. Τώρα δεν μπορώ, δεν έχω ετοιμαστεί. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί. Θα τα πούμε μαζί. Ξεκίνα και ακολουθώ. Τι λένε τα Χριστούγεννα, ποια κάλαντα. Εγώ να πω την αλήθεια, όταν ήμασταν μικροί, Άννη μου, λέγαμε αυτό το τραγουδάκι. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, εορτή μεγάλη, και το δέντρο του
Χριστού. Ήρθε πάλι. Δέντρο με χρυσά στολίδια, με κουφέτα, με παιχνίδια, δώρα παρέτε παιδιά. Αυτό. Τέλεια. Εγώ μπορώ να πω τι έλεγα στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί όχι. Και γερμανικά κάλαντα να ακούσουμε. Αλλά αυτό το τρίγωνα κάλαντα δεν το λέγαμε. Τρίγωνα κάλαντα είναι αμερικάνικο φερμένο, δεν είναι νομίζω ελληνικό. Α, και μεταφράστηκε μετά. Ναι, γι' αυτό. Άννη, ο δάσκαλός μας ακούει σήμερα, μεγάλη μας τιμή, Άννη μου. Χαιρετούμε τον δάσκαλό μας. Τον χαιρετούμε, τον αγαπάμε, μας ακούει, δεν ξέρω πώς έτυχε. Καλά, Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Τα κορίτσια ακούνε εκεί. Και μεγάλο πάρτι θα γίνει, φαντάζομαι, στον Άρατο την πρωτοχρονιά. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ υπόσχομαι πάντως στην εκπομπή σας ότι θα μάθω απ' έξω τα γερμανικά τα κάλαντα που έλεγα όταν ήμουν μικρό παιδάκι και θα σας τα πω. Υπέροχα. Υπέροχη έκπληξη θα είναι, Άννη μου. Υπέροχη. Και σε ευχαριστώ για σήμερα. Ξέρεις εσύ, η χειρονομία μετράει. Σ' αγαπώ. Τίποτα, τίποτα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Φιλιά. Καληνύχτα. Υπέροχους ακροατές. Φιλιά, Άννη μου, και στον Πάνο. Φιλιά εκεί και στους δυο σας. Καλό βράδυ. Από δύο πλευρές ακούει ο Πάνος. Ένα από το κομπιούτερ και ένα από το τηλέφωνο. Ξέρω ότι ανήκει στο fan club. Ναι, ξέρω. Εξαιρετικά το επόμενο κομμάτι, γι' αυτό να και δεν νομίζω να... Το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο στην ακριβή. Το επόμενο κομμάτι ταιριάζει για όλη την ομάδα του Άρατου, έτσι. Είναι το τρελοκομείο. Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας, αγάπη μου. Πολύ ωραία, ρε παιδιά μου. Φτιάξε τη διάθεση, τι να πω. Λοιπόν, το τρελοκομείο θα ακούσουμε, αν δεν απατώμε. Αποσυντονιστήκαμε πλήρως, αλλά εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η παρέα είναι λίγο μεταδοτική. Αυτή η αγάπη έχει πιάσει και εσάς λίγο. Μπορείτε να καλείτε και εσείς για σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Είμαστε εδώ ζωντανά ως τις 2 η ώρα. Καλή συνέχεια. Πάμε. Σας άρεσε το τρολοκομείο, σας εκφράζει το τρολοκομείο. Το περίμενα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσω για ένα φίλο μου που έχω στο Facebook. Δεν ξέρω πώς έγινε φίλος μου, δεν έχει σημασία. Αυτός ο φίλος μου είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Θέλω να του αφιερώσω το επόμενο κομμάτι. Λέγεται Βαγγέλης Παπαευθυμίου. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και να δημοσιεύσω κάνει like και δεν κάνει μόνο σε μένα, φαντάζομαι, σε όλους. Αλλά μαγικά το επόμενο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω Βαγγέλη μου, είσαι πάνω από τον υπολογιστή. Μπράβο, τι να πω, όχι ότι μετράμε τα like και αυτά, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ευγενικός. Γράφει τόπος καταγωγής Πειραιάς. Πειραιώτης πρέπει να είσαι, Βαγγέλη μου. Σου εφαιρώνω, ελπίζω να ακούς το επόμενο κομμάτι. Τι να πω, είσαι ο καλύτερος διαδικτυακός μου φίλος. Χαμηλών τόνων, αλλά εκεί τα like σου με συντροφεύουν πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ευχάριστα τραγουδάκια. Θα ακούσουμε ενδιάμεσα και κάτι πιο. Θα ανεβοκατεβαίνουμε γενικώς. Πέλα μου εσύ τι θες να ακούσεις. Κάνουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα, δεν έχει διαλέξω κάτι. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Ας πρόσεχες. Πάμε. Φίλε, πάρε μάτι ένα μωρό. Ας το φίλε είναι πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα, ξέρεις κάτι. Είσαι γλύκα. Γλύκα. Περνάμε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά. Εμείς περνάμε πολύ ωραία εδώ μαζί σας. Χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα.
Την επόμενη Δευτέρα όμως και τη μεθεπόμενη δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Θα είμαστε όμως μαζί σας τις δύο Πέμπτες των εορτών. Πέμπτη μετά τα Χριστούγεννα και Πέμπτη μετά την Πρωτοχρονιά. Διάλεξα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα ακούσουμε την άλλη Πέμπτη που πιθανόν να είναι τα φιλαράκια μου μαζί μας εδώ και να κάνουμε ένα πάρτι τελικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουν τον λόγο τους, αλλά όπως και να έχει, εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας ζωντανά για να σας κρατήσω πάλι συντροφιά. Είπαμε, Δευτέρα Πέμπτη είναι η εκπομπή, αλλά δύο Δευτέρες συνεχόμενες δεν θα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά. Η σημερινή εκπομπή είπα να την αφιερώσω στο φίλο μου το Γιάννη εκεί στο ίντερνετ καφέ. Θα σε καλέσω σε λίγο, Γιάννη, να δω αν μας ακούς ακόμα, για τον Πέτρο, τον ιδιοκτήτη του καφέ. Εκεί θα περάσω να σας δω, παιδιά, μια μέρα. Είμαστε πολύ κοντά και αφού ξενυχτάτε θα έρθω μετά την εκπομπή να σας γνωρίσω. Για τον Χρήστο, για όλη την παρέα του Άρατου, για τον δάσκαλο, τον αγαπημένο Βασίλη Τσικάρα. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μπορείτε να έρθετε να μας δείτε στο Θέατρο Άρατος κάθε Τετάρτη, 7 με 11, είμαστε εκεί, Μοσκόβ 12, μια καταπληκτική παρέα. Για τη φίλη μου την Μπέλα εδώ που ήρθε απρόβατα σήμερα και από ό,τι μου λέει μας ακούν και στη Νέα Υόρκη, έχουμε γίνει διεθνείς πια, Μπέλα μου. Ναι, έφη μου. Πώς το λένε το φίλο μας στη Νέα Υόρκη? Ο φίλος μου ο Ντέιβιτ είναι. Ντέιβιτ. Μάλλον δικό σου φίλος. Ναι, εντάξει, ναι. Καινούριος φίλος δικός μου. Ντέιβιτ Σίμο. Ντέιβιτ Σίμο, τι να πω, ναι, ελληνικά, είναι online, ελληνικά μιλάει. Όχι. Hello David, how are you? I'm Effie. Τα λέω καλά? Μια χαρά, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε γίνει διεθνείς από ό,τι καταλαβαίνετε, η τρέλα πάει σύννεφο εδώ. Το επόμενο κομμάτι... Α, να πω για την ομάδα μας, κορίτσια, αγόρια, γιατί τώρα μπήκαν και αγόρια στην παρέα. Είχαμε Λειψανδρία αρκετό καιρό, αλλά τώρα έχουμε αρκετούς άντρες στην παρέα. Θωμά, δεν ξέρω αν ακούς εσύ, είναι ο καινούριος φίλος μας στην ομάδα. Ομαδάρα μου, ετοιμαστείτε, αυτές τις γιορτές θα περάσουμε σούπερ. Θα αλυτέψουμε σε όλη την πόλη, θα κάνουμε τρέλες στο κέντρο, στην Αριστοτέλους, θα πάμε να τα πιούμε, θα κάνουμε φοβερές αγκαλιές, θα περάσουμε πολύ ωραία. Μπορεί να έρθει και όποιος θέλει στην παρέα μας, φυσικά. Χίλοι καλοί χωράνε. Το επόμενο κομμάτι είναι από τον φίλο μας, τραγουδάει ο Γιάννης Οξούρος, Πέλα, ο φίλος μας. Ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους σας, ένα πολύ ερωτικό τραγούδι, σας τα αφιερώνω και συνεχίζουμε. Ήταν ζωντανό πρόγραμμα του φίλου μας του Γιάννη του Ξούρου, ενός καταπληκτικού μουσικού. Αυτός ήταν μπουζούκι του Μελά, Πέλα, για πολλά χρόνια. Ναι. Μπουζουξής του Μελά. Λοιπόν, είναι φίλος μας, τραγουδάει, τον απολαμβάνουμε. Έχουμε πάει αρκετές φορές στην Μπουάτ Ωραιοκάστρου, τέρμα Ωραιοκάστρου, στην Άνω Ηλιούπολη, πριν τον Περιφερειακό. Ένα ωραίο μαγαζί και εκεί μέσα στο ημίφος, ρε παιδιά, μπορείτε να φάτε τα καλύτερα σουβλάκια που υπάρχουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αν είναι δυνατόν. Μπράβο στο μάγειρα που τα φτιάχνει. Λοιπόν, μαζί του τραγουδάει και η Ρούλα η Παπαδοπούλου, μια νέα ωραία κοπέλα, και κάνουν πολύ ωραίο πρόγραμμα. Όσες φορές πήγαμε, περάσαμε φανταστικά. Είπαμε, είναι ο Γιάννης Οξούρος, μπουζούκι του Μελά για πολλά χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με σαμπάνι «Μη μιλάς», αφιερωμένο σε όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας. Εβούλα μου, σε βλέπω εκεί, φατσούλες ακριβή, σταθερά, μέχρι τέλους εκπομπής. Βασίλη, δεν ξέρω αν ακούς ακόμη. Γιάννη μου, σου τηλεφώνησα, δεν ξέρω, έφυγες από το καφέ. Βέβαια είναι και περασμένη η ώρα, καταλαβαίνω. Τζιμ, για σένα και την παρέα σου εκεί την όμορφη. Εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα για να σας κρατήσουμε παρέα. Αν θέλετε, πάρτε μας τηλέφωνο
στείλτε μας μηνύματα στη μουσική εκδρομή, στη σελίδα στο Facebook. Σε σταθερό, αν θέλετε να καλέσετε, είναι το 2-23-13-022-040 και υπάρχει και ένα WhatsApp 697-29-60606. Μπορείτε να βγείτε και στον αέρα, αλλά μπορείτε να καλείτε και την ώρα που είναι το τραγούδι και παίζει και να μας πείτε απλώς τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε, Σαμπάνης, μη μιλάς. Ωραία, και εδώ είμαστε. Είναι ξημερώματα 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Και είμαστε εδώ ζωντανά στη μουσική εκδρομή, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι εδώ μαζί σας, παρέα με τη φίλη μου την Πέλα, που εκτελεί χρέη γραμματέως. Πέλα, όλα καλά? Μια χαρά. Θέλεις να κάνεις κάπου αφιέρωση, κάτι? Σε όλους όσους μας ακούνε. Γιατί είναι και μια δύσκολη ώρα. Πελάκι μου, είδα σήμερα, έστειλε σε ένα βίντεο live. Χιόνιζε στην Περαία. Ναι, χιόνιζε το μεσημέρι πάρα πολύ. Και τώρα σκέφτομαι, έχω ένα άγχος, λες να πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Και να βρεις ένα μέτρο χιόνι, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ήταν λίγες νυφάδες, δεν το έστρωσε. Δεν γνωρίζω, γιατί μετά έφυγα για Κιλκής, οπότε στο Κιλκής πάντως δεν χιόνισε, παιδιά. Και πρέπει να ήταν όμως ψηλά στην Άνω Πέραια, έτσι, επάνω στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις προηγούμενες μέρες είδα χιονισμένα αυτοκίνητα όταν ήμουν στη δουλειά. Δεν ξέρω, στο Χορτιά τι χιόνισε, πάντως έχει φοβερό κρύο. Ελπίζω να είστε κάπου ζεστά, να σας ζεσταίνουμε κι εμείς λίγο με την παρέα μας. Για το παρεάκι μου εκεί, κάποιοι πήγαν για ύπνο, τους καταλαβαίνω, όνειρα γλυκά, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Παρεάκι μου όμορφο, θέλω αυτά τα Χριστούγεννα να είναι ξεχωριστά για μας. Θέλω να γυρίσουμε όλη την πόλη, θέλω να χορεύουμε, να αγκαλιαζόμαστε, να τραγουδάμε, να γίνουμε παιδιά. Ναι, γιατί όχι. Και ας μεγαλώσαμε. Πελάκι μου, αύριο Παρασκευή τι κάνουμε, βγαίνουμε? Αυτά δεν τα λέμε, αγαπητοί μου, στον αέρα. Ωραία, λοιπόν. Προφανώς θα βγούμε. Εγώ, κοίτα να δεις, όλα είναι φλού σε μένα. Τα εργασιακά μου, τα οικογενειακά μου, κανείς δεν μου έδωσε σαφή απάντηση για τίποτα. Και πήρα μια απόφαση να κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Να ασχοληθώ με τους φίλους μου, να πάρω την ενέργειά τους και να περάσουμε όμορφες στιγμές όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Είσαι καλεσμένη και εσύ, βέβαια. Εννοείται. Και το εννοώ. Μπορούμε να περάσουμε μαζί τις γιορτές. Το ξέρω. Μπορείς να έρθεις και να μείνεις σε μένα, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, σου κάνω ανοιχτή πρόσκληση και στον αέρα, επίσημα. Λοιπόν, θα περάσουμε σούπερ όπως και να έχει. Τι πάμε να ακούσουμε? Πάμε να ακούσουμε τα ξημερώματα. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που το βάζω συχνά. Μας εμπνέει εδώ, μια που ξημερωνόμαστε κι εμείς. Απολαύστε το. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δε μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα, γιώματα. Ακόμη δύο τραγούδια έτσι ξεσηκωτικά και μετά θα πάμε στα λαϊκά και θα κλείσουμε γλυκά όπως κάθε φορά για να σας καληνυχτήσουμε. Ευχαριστώ όλους όσους ήταν σήμερα μαζί μας και όσους συνεχίζουν να είναι κοντά μας. Τους ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη ώρα τώρα. Οι περισσότεροι είναι ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους και μας ακούνε. Σας ευχαριστώ για την παρεούλα. Πάμε να ακούσουμε και πάμε μετά στα λαϊκά. Αφιερωμένο για όλους εσάς εκεί έξω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το μικρόφωνο σε σένα, καλή μου. Κάνε εκπομπή.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκπομπή Έφη, γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό πράγμα, είναι ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας ακούνε τώρα και ξενυχτάνε και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ακόμη ένα έτσι χορευτικό κομμάτι και μετά θα πιάσουμε τα λαϊκά και θα κλείσουμε γλυκά όπως υποσχεθήκαμε. Πάμε. Και τώρα πάμε στο βαρύ πυροβολικό του λαϊκού τραγουδιού. Ξεκινάμε με Πάολα και πάμε Βασίλη Καρά για να ακούσουμε λαϊκές κομματάρες. Για την ακριβή, συγγνώμη ακριβούλα μου. Τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα, μα σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Πάολα, η Πάολα πάντα για την ακριβή. Είναι ακριβούλα για σένα, το αξίζεις. Είσαι εκεί μέχρι τέλος της εκπομπής. Μπράβο κοριτσάρα μου. Άλλη μια εκπομπή φυσικά φτάνει στο τέλος της. Έχουμε ένα 10 λεπτό ακόμη. Θα ακούσουμε λαϊκά και θα κλείσουμε πολύ πολύ γλυκά όπως είπαμε. Το επόμενο κομμάτι μ' αρέσει πάρα πολύ, θα στο χαρίσω πελάκι μου. Είναι το αγαπημένο, ένα από τα αγαπημένα μου μάλλον. Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο ρε Σιπέλα. Τι θα γίνει με μας. Τόσα χιλιόμετρα για μια κυρία. Τόσα χιλιόμετρα για μια κυρία. Έτσι, όταν είναι σωστή η κυρία. Δεν είναι σωστή, τον περιπέζει λέει ο Καράς. Λοιπόν, όπως και να έχει, δίνουμε πόνο, απολαύστε το. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Είμαστε ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Με μία εξαίρεση αυτή τη Δευτέρα και την επόμενη δεν θα κάνουμε εκπομπή, δηλαδή Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Θα είμαστε όμως μαζί σας στις 2 Πέμπτες των Χριστουγέννων. Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν ξανά μαζί σας με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με ωραία ατμόσφαιρα, με λαϊκά τραγούδια, πάντοτε ελληνικά και να σας κρατήσουμε συντροφιά. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για όλους σας. Το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ και για ό,τι δεν σας αρέσει τραβήξτε μια κόκκινη γραμμή. Πρόσωπό μου έχω. Και πάμε να ακούσουμε το πιο πρώτο-τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Και μετά θα ακούσουμε το τελευταίο για σήμερα. Αλλά ας απολαύσουμε τώρα τη Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα. Μουσική εκδρομή έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Κανονικά θα ήμασταν Δευτέρα, αλλά Δευτέρα λόγω Χριστουγέννων θα κάνουμε και εμείς γιορτές με τις οικογένειές μας και τους φίλους μας. Την επόμενη Πέμπτη όμως θα είμαστε ξανά μαζί σας ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα τελειώσουμε με ένα πολύ γλυκό κομμάτι. Θα τα αφιερώσω σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί στην παρέα μας σήμερα. Στην φίλη μου την Μπέλα εδώ,
με κράτησε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ που ήρθες, Πέλα. Εγώ ευχαριστώ, αγαπητή μου. Λέω πάντα ότι με παρέα όλα γίνονται καλύτερα. Είναι περασμένη η ώρα. Αρκετοί από σας έχετε πάει για ύπνο. Η Ακριβούλα όμως εκεί σταθερή, τη βλέπω με τα μηνυματάκια της. Να ευχαριστήσω το Γιάννη που το αφιέρωσε και σήμερα την εκπομπή, που άκουγε εκεί στο Internet Cafe Corner. Πρέπει να έχει πάει για ύπνο κι αυτός. Αφιερωμένο στον δάσκαλό μου, τον αγαπημένο που με άκουγε σήμερα, τον Βασίλη του Τσικάρα. Μπορείτε να τον απολαύσετε στις παραστάσεις του στο Θέατρο Άρωτος Μοσκόβ 12. Να αφιερώσω στην ομάδα μας την υπέροχη, είπαμε την Ακριβή, την Άννη, την Έλπη, την Δέσποινα, το Δεσποινάκι μου που είναι, δουλεύει πολύ. Τις Σοφίες, τις Μαρίες, την Αναστασία, το Χριστινάκι μας, το Φιλίπ, το Θωμά, τη Βενετία, τη Φέη, την Εύη, την Γλυκιά, την Ευελίνα, τον Τάσο που σίγουρα άκουγε, τον Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Βούλα και τον Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, θα τα καλά Χριστούγεννα και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.